και ποια είναι η αποτίμηση της επόμενης μέρας μετά την φωτιά? Βλαβωμένη αλλά όρθιοι. Νομίζω ότι μία μεγάλη φωτιά η οποία μας έδειξε πραγματικά για άλλη μια φορά πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι και για την ανθρώπινη ζωή αλλά και για τις περιουσίες της. Μία χαζομάρα, μία αυλεψία, μία προσεξία, όπως θέλετε πείτε το, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος μηχανισμός, ένας ολόκληρος μηχανισμός του Δήμου μας και όχι μόνο κρατικός, μιας και η περιφέρεια συνέβαλε και οι πυροσβεστικοί και εθελοντές και ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε οι άνθρωποι να κινδυνεύσουν ακόμα και τη σωματική τους ακεραιότητα. Υπάρχει ένα κόστος και μία φθορά και στα μηχανήματα και στα πετρέλαια και σε όλα αυτά, αλλά και να αναγκαστούμε να εκενώσουμε ένα ολόκληρο χωριό, ξενοδοχεία, με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται. Σήμερα το πρωί είδαμε ότι όλοι οι τουρίστες έχουν επιστρέψει στα ξενοδοχεία τους. Να μας πείτε κατά πόσον τελικά υπήρξαν υλικές ζημιές σε κάποια σπίτια από ό,τι έχουμε μάθει? Όχι, δεν υπήρχε καμία υλική ζημιά. Δηλαδή, από όσο με την αυτοψία που κάναμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής, δεν είδαμε κανένα σπίτι να έχει καεί, δεν είδαμε καμία αυλή να έχει καεί. Δόθηκε μια ολονύχτια μάχη, πρέπει να πω, και από την πυροσβεστική και από τους εθελοντές και από τους ιδιώτες, όπως σας είπα, χειριστές μηχανημάτων έργων και του Δήμου μας τα μηχανήματα έργων, για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε όλο αυτό. Δεν ήταν εύκολο, ήταν μια προσπάθεια που κράτησε αρκετές ώρες και ειδικά μετά το ηλιοβασίλεμα που σταμάτησαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα. Έγινε ακόμα πιο δύσκολη, η άνεμη ήταν πολύ ισχυρή, κινδύνευε σε εισαγωγικά κάποιες στιγμές το χωριό, στη συνέχεια άλλαζε ο άνεμος φορά, πήγαινε από αλλού, πήγαινε σε άλλη κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι όλα πήγαν κατευχήν και δόξα τω Θεώ αποτρέψαμε τα χειρότερα. Υπάρχει μια εικόνα για το ποια ήταν τα αίτια της φωτιάς? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις? Δεν υπάρχουν ενδείξεις, τουλάχιστον εγώ δεν έχω καταλάβει. Εμένα η απορία μου είναι, επειδή μας ήρθε η πληροφορία για στις 11.30-12 παρά για τη φωτιά και το μέρος που ξεκίνησε η φωτιά δεν δικαιολογείται ανθρώπινο παράγοντα, ανθρώπινη ύπαρξη, και αυτό μου κάνει, μου κινεί την περιέργεια πώς ξεκίνησε σε μια τόσο δύσβατη περιοχή μια τέτοια φωτιά. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή θέλω να βρεθεί κάποια αιτία να είναι ουσιαστική και να βρεθεί, αν υπάρχει κάποιος αίτιος, να βρεθεί και να τιμωρηθεί, γιατί με αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε δεν παίζουμε. Σας είπα ότι ένας ολόκληρος μηχανισμός βρέθηκε επιποδός για πάνω από 15-20 ώρες. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί βέβαια και πολύ διαφορετικά. Οπότε καλό θα είναι αν υπάρχει κάποια αιτία ή κάποιος υπαίτιος σε όλο αυτό ή κάτι πιο διεστραμμένο, καλό θα είναι να βρεθεί και να τιμωρηθεί. Είδαμε ότι πρωί-πρωί σήμερα έγιναν ρήψεις πάνω από τον Χιτά. Να μας πείτε ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει με τον Χιτά, γιατί ακούγονται για πολλές καταστροφές. Είδαμε και το ΚΘΑΙ να έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τι θα πραγματοποιήσετε, Αντιδήμαρχε? Το ΚΔΑΙ, όπως είδατε, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ο ΧΙΤΑ κατάφεραν οι χειριστές μας και έβγαλαν, οι άνθρωποι του ΧΙΤΑ έβγαλαν τα μηχανήματα τα οποία ήταν εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα έβγαλαν έξω για να τα προστατεύσουν και στη συνέχεια έμειναν οι ίδιοι και παράκουσαν, πρέπει να πω, και τις εντολές μας, οι οποίες έλεγαν να εγκαταλείψουν το ΧΙΤΑ. Παρ' όλα αυτά έμειναν και προστάτευσαν τα οικίματα. Έχει υποστεί καταστροφές, όμως λόγω της καλής επιχωμάτωσης που είχε γίνει, οι καταστροφές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο πιστεύαμε, όπως είδατε ας πούμε στο ΚΔΑ ή σε άλλα σημεία, και λειτουργήσε, να ξέρετε, ο ΧΙΤΑ και σαν αντιπυρική ζώνη η οποία προστάτευσε και την γύρω περιοχή και τα στρατόπεδα και άλλα πράγματα τα οποία μπορούσαμε να μιλούσαμε για άλλες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή κάνουν επιχωματώσεις οι χειριστές μας, τα μηχανήματα του Δήμου μας, οι ιδιώτες,
χειριστές, συνδράμουν και αυτοί. Πιστεύω ότι τις επόμενες 2-3 μέρες ίσως έχει επακατασταθεί η βλάβη. Μέχρι τότε εγώ έχω να προτείνω στον Δήμαρχο 1-2 εναλλακτικές λύσεις πάνω στην αποκομιδή των απορριμμάτων, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορούν και τα απορρίμματα να μην μαζευτούν. Όμως να ζητήσω για άλλη μια φορά την κατανόηση των συνδημοτών να βγάζουν τα άκρως απαραίτητα, τουλάχιστον αυτό το διάστημα, μέχρι να αποκατασταθεί όλη αυτή η ζημιά. Άρα δηλαδή τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει, ένα πλάνο για το μέχρι να λειτουργήσει πλήρως ο ΧΙΤΑ, δηλαδή θα μεταφέρονται κάπου αλλού τα σκουπίδια. Ναι, κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Εγώ βέβαια θέλω να το συζητήσω και με τον Δήμαρχο και με τους συναδέλφους μου, γιατί καταλαβαίνετε την ευθύνη αυτή, δεν μπορώ να την πάρω μόνος μου. Θεωρώ ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μία πιο... καλή άποψη πάνω σε αυτό. Ποιος έχει την αρμοδιότητα της επαναλειτουργίας του ΚΔΑΗ, που φαντάζομαι ότι λόγω της ολοσχερής καταστροφής θα πρέπει να έρθουν ξανά μηχανήματα εκ νέου? Κοιτάξτε, είναι ο ιδιώτης. Είναι σύμπραξη του ιδιώτη με τον Δήμο. Ο Δήμος έχει παραχωρήσει το χώρο, ο ιδιώτης τώρα πρέπει να φέρει εκ νέου το μηχάνημα. Κατά πόσο θα έχει αυτή τη δυνατότητα και σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν το γνωρίζω αυτό. Ελπίζω να είναι. Άρα παγώνει ουσιαστικά η ανακύκλωση στο νησί μας. Παγώνει η ανακύκλωση στο νησί μας, δυστυχώς. Κοιτάξτε, η ουσία και το ευτύχημα σε όλο αυτό είναι ότι δεν θρυνήσαμε καμία ανθρώπινη ζωή. Εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν εργαζόμενοι, οι οποίοι θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχει αποβεί μοιραίο. Η φωτιά, σας λέω, ότι είχε φτάσει σε απόσταση αναπνοής. Και εγώ σας λέω, είχα διατάξει να εκενωθεί και ο ΧΙΤΑ και το ΚΔΑΗ. Οι υπάλληλοι του ΚΔΑΗ το εκένωσαν, οι υπάλληλοι του ΧΙΤΑ παρέμειναν εκεί.